Κλέβω ένα τίτλο, μου άρεσε πάρα πολύ, από το Nadia Report. Πάτρα λέει, τοξικό χάος εν αναμονή των τοξικολογικών αποτελεσμάτων για τη μικρή Τζορτζίνα. Νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Θεωρώ ότι αυτό ανταποκρίνεται απόλυτα στην κατάσταση έτσι όπως τη ζούμε όλοι, ανεξάρτητα με το αν είμαστε απλοί παρατηρητές και υπάρχουν άμεσα εμπλεκόμενοι, που είναι η οικογένεια πρωτίστως και οι ερευνητικές αρχές στη συνέχεια. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν ισχύει και στην Κύπρο αυτό, εδώ στην Ελλάδα έχουμε αποκτήσει όλοι και μία δεύτερη ιδιότητα. Το καλοκαίρι γινόμαστε πυροσβέστες, ειδικοί πυρογνώμονες. Σωστό. Σε μεγάλα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος γινόμαστε αστυνομικοί αναλυτές, detectives κατά διαστήματα. Μετά στη συνέχεια αποκτούμε ιδιότητα τοξικοϊστολόγου, ιατροδικαστή. Πάντοτε όλοι έχουν μια δεύτερη ιδιότητα και αυτή την ιδιότητά τους την εκδηλώνουν ανοιχτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι έχουμε από μια άποψη και όλοι έχουμε από μια γνώμη και αυτό ίσχυε πάντοτε. Καλό είναι κάποια πράγματα, αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μας διαψεύσουν, και το να έχουμε εμείς μια υπόνοια δεν συνεπάγεται, όπως με εξηγούν και οι αξιωματικοί της ασφάλειας, δεν συνεπάγεται ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί κιόλας, μπορεί να καταγραφεί σε επίσημα έγγραφα. Γιατί όταν η υπόθεση αυτή ή οποιαδήποτε άλλη υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια, οι δικαστές θα κρίνουν βάση με το τι έχει αποτυπωθεί ή με το τι έχει διαπιστωθεί σε μια προανακριτική διαδικασία. Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι η θάνατη των τριών παιδιών. Η ευνίδιοι θάνατη των τριών παιδιών. Η ανετιολόγητη θάνατη των τριών παιδιών. Ναι, υπάρχουν ιατροδικαστικές οι οποίες αποδίδουν τα αίτια και αναζητούν τις αιτιάσεις που οδήγησαν σε αυτούς τους θανάτους. Ο τελευταίος θάνατος τον περασμένο Ιανουάριο της 9χρονης Τζορτζίνας είναι αυτός ο οποίος τελεί υποδιερεύνηση. Γιατί είναι στα ερευνητικά στοιχεία. Καταρχήν η νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε 2 μέρες μετά τον θάνατο της 9χρονης, η οποία κυδεύτηκε 4 μέρες μετά το θάνατό της. Έχουν ληφθεί δείγματα από την 9χρονη και οι τοξικοϊστολογικές εξετάσεις αναμένονται. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν 2 επίσημα εργαστήρια. Το ένα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία και το άλλο που είναι πιο εξειδικευμένο και είναι στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί διεξάγονται οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις σε συγκεκριμένα δείγματα, τα οποία υπάρχουν στην επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια λήψη φαρμακευτικού σκευάσματος, κάποιας άλλης ουσίας. Προχθές, εδώ στην Ελλάδα, σε διαδικτυακό ιστότοπο, υπήρξε μια ανάρτηση είδησης, γιατί μιλάμε για ενημερωτικό site, δεν μιλάμε για κάποιο ιδιωτικό ιστότοπο, αποδίδοντας εγκληματική ενέργεια στο θάνατο, στα αίτια θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας. Αυτό ήθελα, ξέρεις κάτι, αγαπητή μου Νάντια, ήθελα αυτό λιγάκι να το κουβεντιάσουμε. Άλλο τώρα οι παντογνώστες, οι σοφοί και οι ειδικοί του πληκτρολογίου και το social media, και άλλο ένα έγκριτο μέσο να βγαίνει και να λέει δολοφονήθηκε η μικρή. Ναι. Σίγουρα και προφανώς είναι κάτι διαφορετικό, γιατί έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο. Βέβαια. Και έχει και μεγαλύτερο εύρος αναγνωσιμότητας. Βέβαια. Και αποδοχής. Βέβαια. Είτε κάποιοι συμφωνούν είτε κάποιοι διαφωνούν με τα γραφόμενα των δημοσιογράφων και των θέσεων που εκφράζονται στα μέσα που επιλέγουν να ενημερώνονται. Υπήρχε μια ανακοίνωση 2 ώρες μετά από την ιατροδικαστική, από την κεντρική ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της επικράτειας, και μάλιστα την υπογράφει ο προϊστάμενος, ο ιατροδικαστής διδάκτορη ιατροδικαστικής, ο Νίκος Καρακούκης. Ένας έγκριτος ιατροδικαστής εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος τυχάνηκε προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Αθήνας. Mm-hmm. Τι λέει αυτή η ανακοίνωση? Ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση, στη συγκεκριμένη είδηση του συγκεκριμένου ενημερωτικού ιστότοπου. Αντίθετα, οι έρευνες συνεχίζονται. Τώρα αυτό, Νάντια, είναι αποκύμα, Νάντια μου, αυτό είναι αποκύμα φαντασίας, υπερβολικού ρεπορτάζ ή λάθος πληροφόρησης? Μπορεί η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει μερική γνώση, γιατί οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση είναι οι γονείς, πρωτίστως, οι οποίοι ψάχνουν απαντήσεις. Δευτερευόντως, είναι οι αρχές, είναι η αστυνομία. Εδώ στην Ελλάδα είναι το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής των ανθρωποκτονιών, που λέμε της ασφάλειας Αττικής. Μια υπηρεσία η οποία έχει μεγάλο ποσοστό σε εξιχνιάσεις και σε έρευνες που έχει διεξάγει με αίσια έκβαση, δηλαδή έχουν προσδιοριστεί εντοπιστεί οι δράστες, και η ιατροδικαστική υπηρεσία. Ο μοναδικός ο οποίος βρισκόταν μέσα στην νεκροτομή της 9χρονης,
διάκλονης ήταν ο κύριος Σπύρος Μπουζιάννης, ιατροδικαστής Πατρών, ο οποίος είναι και ένας επίσης εξαιρετικός ιατροδικαστής και επιστήμονας. Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιστήμονας δεν διαπιστώνει στο κρανίο της 9χρονης κάποια αλλίωση, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, που να συνεπάγεται κάποια κάκωση ή κάποια εξωτερική προσβολή. Να έχει δηλαδή ληφθεί από τον ασθενή, τότε την 9χρονη, η οποία κατέληξε στη συνέχεια, κάποια ουσία που να προκάλεσε το θάνατό της. Από το ρεπορτάζ λοιπόν προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνεται από καμία επίσημη πηγή. Και το επισημαίνω το επίσημη πηγή. Επίσης από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Αναμένονται και οι ειδικές εξετάσεις στο ΕΚΠΑ. Άρα μιλάμε, ήταν για χθες. Σήμερα θεωρώ ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, το αργότερο αρχές της επόμενης, αυτά τα αποτελέσματα θα έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία διεξάγει την προκαταρκτική εξέταση βάσης εισαγγελικής παραγγελίας, που είναι το τμήμα δίωξη εγκλημάτων κατά ζωής της ασφάλειας Αττικής. Το ότι μία υπόθεση ερευνάται από το ανθρωποκτονιών δεν συνεπάγεται η προκαταρτική που διαβίβασε η εισαγγελία ρωτάει. Ερευνήστε την υπόθεση και διαπιστώστε αν υπάρχει κάποια αμέλεια από γιατρό, ανθρώπινη αμέλεια, οποιοδήποτε. Αν κάτι εξωγενές, δηλαδή δεν ήταν ένα ευνίδιο περιστατικό που προκάλεσε μία ανακοπή όπως ήταν η αρχική διαπίστωση γνωμάτευση των γιατρών. Από ό,τι πέθανε το παιδί, σταμάτησε η καρδιά του. Η ιατροδικαστική είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί για τα ακριβή αίτια και εφόσον δεν μπορεί στην πρώτη νεκροτομή να διαπιστώσει κάτι τέτοιο, ζητείται να διενεργηθεί τοξικοϊστολογική εξέταση που θα δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία, θα εισφέρει περισσότερα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί. Το ανθρωποκτονιό λοιπόν κάνει αυτή την έρευνα, να διαπιστωθεί υπάρχει κάποιο εξωγενή παράγοντα, υπάρχει κάτι άλλο που ήταν κάποιο γονιδίο που είχαν και τα τρία κοριτσάκια, γιατί να θυμίσουμε ότι και τα τρία είναι κορίτσια, τα παιδιά της οικογένειας, σε διαφορετική βέβαια ηλικία. Μάλιστα. Από την πλευρά τους, για να σου απαντήσω ουσιαστικά στο ερώτημά σου, το μπορεί να υπάρχει μια πληροφορία που μεταφέρθηκε και από την ερμηνεία της πληροφορίας να προέκυψε σε χρόνο που υπήρξε η δημοσίευση όμως. Μάλιστα. Κάποιο εσφαλμένο συμπέρασμα το οποίο δημοσιεύτηκε όπως δημοσιεύτηκε. Οι γονείς, ο πατέρας των τριών κοριτσιών, ο οποίος είναι σε δεινή ψυχολογική κατάσταση, να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι έχουν προχωρήσει κάποιοι ακτιβιστές, έτσι μόνο μπορώ να τους αποδώσω, δικαστές Dreyfus μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που θέλουν να αποδώσουν δικαίωση και σε διαδικτυακές επιθέσεις σε βάρος της οικογένειας και του πατέρα και της μητέρας. Έχουν εξηγνιάσει βέβαια το έγκλημα στη δική τους λογική και αποδίδουν και σε έγκλημα την όλη πράξη και υπάρχουν και κάποιες ενέργειες σε πιο προσωπικό επίπεδο, δηλαδή συγκεντρώσεις έξω από την οικία, κοντά στην οικία του ζεύγους που περνάει πραγματικά ένα δράμα έχοντας την απώλεια των τριών παιδιών. Έχει ζητήσει ο πατέρας από τους νομικούς συμπαραστάτες του να προσφύγει δικαστικά κατά όποιου γράφει αλόγιστα ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να εισφέρει σε αυτή την υπόθεση η οποία απασχολεί τις ανακριτικές και προανακριτικές αρχές και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί και θα μας απασχολήσει θεωρώ από το ρεπορτάζ για αρκετό καιρό ακόμα μέχρι τελικά να αποφανθούν οι επίσημες και αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και θεσμοί. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Νάντια μου, πιο ξεκάθαρες κουβέντες δεν γίνεται.